Γεια σου. Καλώ ήλθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημασία και πρακτικού τρόπου να έχει μια στρατηγική στο να αναπτύξει το personal brand σου και κυρίω τη δημιουργία μια κοινότητα. Είμαστε μαζί με τη Μαρίνα. Καλησπέρα, Λίξη. Για μερικέ εμφανίσει <laughs> ακόμα. Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. το είναι... Τι είναι το βραβείο που πήραμε? Ε, το βραβείο που πήραμε ήταν στην κατηγορία Influence Marketing 2022 για το Engagement Community, που πρακτικά είναι ε, την καλύτερη αλληλεπίδραση σε κοινότητα και σε δημιουργία κοινότητας που έχεις ε, φτιάξει ναι. σαν brand. Τελε. Για το TikTok το, πήραμε. Το πήραμε αλλά... για το TikTok του Αλέξιο αυτό, ναι. ναι. Για το TikTok έχουμε πει κατά περιόδου ε, κάποια πράγματα. Ε, Όσοι δεν το έχετε ακούσει, το podcast καταφέραμε μέσα σε έναν χρόνο να πάμε από το 0 στι 100.000 ανθρώπου. Η ψυχούλα μα το ξέρει. Και πλέον είναι αρκετά παραπάνω τα νούμερα. Και τα νούμερα δεν λένε κάτι από μόνο του. Σημασία έχει αλληλεπίδραση. Ε, θα πούμε, έχουμε ετοιμάσει και κάτι πάνω σε αυτό για να μοιραστούμε την, την εμπειρία και την πρακτική γνώση. Αυτό που πραγματικά πιστεύω βαθιά και με διάφορου τρόπου το έκανα από τα φοιτητικά μου από τότε που κάναμε και στη σχολή τα διάφορα. Από τότε είχε το άστρο, εσύ. Ναι. ναι, δεν το βαφτίζω άστρο, γιατί έχω πει το είμαι βαθιά εσωστρεφή και αυτό με εξουθενώνει ενεργειακά. Αλλά συνειδητοποίησα μέσα από όλο αυτό και από τον αθλητισμό παλιότερα και από το, και από το βόλιο θέση που έπαιζα τη σημασία τη συνεννόησης των ανθρώπων και ότι. Αυτό το έμαθα στα φοιτητικά, ότι όσο περισσότερο είμαστε, τόσο καλύτερα και ότι χρειάζεται να εμπνεύσει άλλου ανθρώπου, αν θε εσύ κάτι. Μέχρι mm. το κίνητρο μου τότε ήταν να κάνουμε μαθήματα με κλείσει σχολή, γιατί θα χάναμε τα εξάμεινα και αυτό οδήγησε στο να παρακινήσω και άλλου ανθρώπου, να γίνουμε πολλοί και να κάνουμε αυτά που κάναμε, που δεν είναι επί τη παρούση. Αλλά ειδικά με τα social media, που τότε δεν υπήρχαν καν. Δηλαδή, το facebook φτιάχτηκε να τελειώσει τη σχολή, εγώ. Mm. Είμαστε mm. υποστητοί okay. εγώ, ο G. Αυτό δεν είναι. Τώρα να μην τα πιάσουμε ξανά. Είσαι Τέλει. OG, αλλά ναι. Τέλει, ναι. Τότε είχε Facebook και μετά έφτιαξε YouTube ή ναι, αμέσω ναι. επόμενη. Θυμάμαι σαν χθε ότι είμαι πέμπτο έτος στη σχολή 2005. Έχει έρθει από μια άλλη σχολή του μια ησυμαθήτρια μου στο σχολείο. 2005 είπε τώρα. Ναι. MSN είχε ρεσιά λέξη τότε. Τι όχι... Οργανώναμε μια πρώτη άτυπη συνάντηση στο σχολείο που είχα πάει. Κάναμε ένα 10 χρόνια reunion. Το 2005 το ένα άτυπο μεταξύ μα. Και μου είπε τότε, νομίζω η Ελένη Καλίβα ήταν, που σπούδε στο Πολυτεχνείο, εσύ Facebook έχει. Για να φτιάξουμε εκεί μια ομάδα να οργανωθούμε. Εκεί για ο Όχι, Εκεί έφτιαξα Facebook. <laughs> το 4 φτιάχτηκε, το 5 το έμαθα εγώ. Οπότε όλα μου τα φοιτητικά δεν υπήρχαν social media. Δεν τα κάναμε. Εμεί καταφέραμε και κάναμε και του συλλόγου και τι εκδηλώσει και όλα αυτά. Με χωρί social media. Αυτό που λέει η Εμένο σαφώς είναι ότι έφτιαξε κοινότητα ε, offline προτού ναι. τη φτιάξει online. Ναι, δεν υπήρχαν τότε ούτε καν τα Viber και τα WhatsApp και όλα αυτά. Ε, οπότε αν έχει κάνει εκείνο είναι πολύ πιο εύκολο. Οι ίδιε αρχέ είναι και ίσω λίγο πιο, πιο απλά τώρα. Άρα το να, το να έχω στα social media, ξέρω 100.000 στο Instagram, 50.000 στο TikTok, 10.000 10 στο YouTube. Εντάξει, το YouTube είναι άλλη φάση. Δεν σημαίνει ότι αυτό. και να του έχω και αληθινού, όχι αγοραστού, γιατί πολλοί του έχουν και ψεύτικου μέσα. Αγοράζουν. Καλά, να μην πάρουμε αυτή την πίστη. Ναι. Δεν σημαίνει ότι αυτό έχει αλληλεπίδραση, έχει κοινότητα. Δεν μπορεί να έχει. ενδιαφέρον. Ναι, <laughs> 100.000 άνθρωποι <laughs> που ακολουθούν και τρία like, α πούμε. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί για κάποιο λόγο να ήρθανε και να μην του κινεί το ενδιαφέρον. Άρα, αν δεν φτιάξει κοινότητα, σίγουρα δεν πρόκειται αυτό να, έχει και, να πάει και κάπου. Το κάπου μπορεί να, είναι, μπορεί να έχει ένα προϊόν μια υπηρεσία που κάποια στιγμή άνθρωπος εσύ χρειάζεται να πληρώσει και τον νίκη και, τι τις δέκο μέσα. Άρα πέρα από την αξία που δίνεις, θα το κατευθύνει με κάποιο τρόπο να πάρουν και παραπάνω αξία οι άνθρωποι πληρώνοντας και κάτι. Η ουσία τη κοινότητα ξεκινάει σε μένα που το κάνω στο, στο, στο άκρο του, δεν είναι το βέλτιστο αυτό που κάνω, επιχειρηματικά του να, να δώσεις υπερβολικά πολύ αξία μέσα ε, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια και αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να το μοιραστούν να λεπιδράσουν για να κάνεις κοινότητα χρειάζεται να Κα... αφιερώσει. πολύ χρόνο και συνέπεια Αλλά πριν, πριν το πάμε mm. εκεί θέλω mm. πολύ να συμπληρώσω ότι ασχέτως που θα το κάνεις τα social media είναι ένας τρόπος να μοιραστεί τη φωνή σου. Αυτό είναι η κοινότητα. Ότι κάποιοι εκατοντάδε χιλιάδες άνθρωποι ταυτίζονται με τη φωνή σου. Και μπορεί να σχολιάσεις ε, την οικονομία, ε, κάποια κοινωνικά δρώμενα, κάποια πολιτικά δρώμενα. Μπορεί να σχολιάσεις το οτιδήποτε ή η, η παρουσία σου έχει μία ισχύ. Και κάποιοι άνθρωποι, που αυτό τώρα εντάξει είναι ένα δεύτερο session συζήτησης, αλλά επειδή η πλειοψηφία των ανθρώπων καταναλώνουν περιεχόμενο και δεν δημιουργούν, μέσα από τους δημιουργούς ε, κάπως βρίσκουν τη φωνή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποκτήσει μια οποιαδήποτε παρουσία. Είτε γράφει πάρα πολύ ωραία κείμενα και τα βάζει στο Facebook, α πούμε, είτε το έχει με το, με το λόγο, είτε μπορεί να κάνει μια ηχητική εκπομπή. Να μοιραστεί τη φωνή σου και τι εμπειρίε σου και να δημιουργήσει μια κοινότητα που αυ... είναι σαν να είστε μια πολύ μεγάλη παρέα από ένα σημείο και μετά. Και γι' αυτό αισθάνονται ότι σε γνωρίζουν, ε, και μια εμπιστοσύνη και μια ασφάλεια γιατί κάπου αυτά που έχεις μοιραστεί τους έχουν ακουμπήσει σε δικές τους αξίες και η ταύτιση τέλος πάντων έρχεται ναι. τώρα για να πάμε εκεί έχει ναι. πολύ δρόμο και συνέπεια έχει. και, επειδή και μας αλήθεια στο, στο παιχνίδι του χρήματος ένα πολύ ισχυρό κομμάτι σε όποιο ταρτιμόριο και να είσαι ειδικά αν θες να πας στα δεξιά ταρτιμόρια είναι η, η δικτύωση το να, να έχεις ένα μπραντ εκεί πέρα έξω που να αναγνωρίζεται και η αξία που δίνεις κάποια στιγμή να φέρνει και, και οικονομικό όφελος. Προφανώς το χρήμα μας στη ζωή είναι. Είμαστε οι πρώτοι που το πούμε εδώ μέσα. Όταν λέμε ότι το χρήμα είναι το αποτέλεσμα αυτό που προσφέρεις εκεί πέρα έξω στα προβλήματα που λύνεις. Ε, μπορεί να δίνεις εκπληκτικά πολύ δωρεάν υλικό και σου λέμε, είμαι ο πρώτος που το κάνει. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τον χρόνο που έχουν κάποιοι άλλοι και σου λέει εντάξει έχεις στο podcast 200 επεισόδια θα έχουμε κάποια στιγμή τι να πρώτα τι να κάνω, χάνομαι εκεί πέρα μέσα έχεις κάτι να τα δω πιο μαζεμένα ναι είναι η απάντηση, αλλά για να το κάνω εγώ σε 5 ώρες αυτό κάτι έχω αφιερώσει 8 χρόνια από τη ζωή μου, 18 μάλλον για να το βιώσω και να σου το πω στο TikTok που τα λέμε σε ένα λεπτό στα κάθε τα βίντεο, για να σου το πω σε ένα λεπτό με ένα, δύο, τρία, ε, μου έχει πάρει 22 χρόνια. Μιλάει η εμπειρία, τέλο ναι. πάντων. Ναι. Έτσι. Και μία ικανότητα που υπάρχει να το απλοποιήσει. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι ενδεχομένω έτσι. Η Απλοποίηση. Πόσο σημαντικό mm. η απλοποίηση όταν είσαι πλέον ο εκπομπό mm. <laughs> όλων mm. αυτών των πράγματα. Το, πράγμα. mm. ναι, το απλοποιεί. Γιατί απευθύνει σε ένα τεράστιο κοινό mm. όλων των κατηγοριών. Mm. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και επειδή καλά, πιστεύω βαθιά. Το λέω παντού δημόσια και είμαι υπέρμαχο ότι ό,τι παίρνει εντελώ δωρεάν δεν του δίνει την κατάλληλη αξία. Ξέρω ότι παίρνει τα αξία μου όλα αυτά που κάνουμε, αλλά από τον εαυτό μου και όλου του ανθρώπου που αλληλεπιδρούμε, και στην ψυχολογία του ανθρώπου που μελετάμε τέλο πάντων, γιατί αν κάτι το έχω πληρώσει έστω και 5-10 ευρώ, ε, για να τιμήσω αυτό που έκανα και να μην χάσω τα χρήματά μου, θα, θα κάτσω να το δω και με ειλικρίνεια, πόσα δωρεάν σεμινάρια έχει γραφτεί και δεν έχει μπει καν τα παρακολουθήσει ή τα ακούσει και ταυτόχρονα κάνει ένα 10 πράγματα. Ενώ αν το έχει πληρώσει και έχει πάει και εκεί, ε, το πληρώσαμε, το πληρώσαμε. Α τα κάνουμε τώρα κάτι. Άρα, όταν έχει δώσει μια αξία, έχει μια κοινότητα ανθρώπων που θέλει να πάρει και παραπάνω, γιατί όχι κάποια στιγμή θα πληρώσει για να πάρει και παραπάνω αξία. Άρα, δημιουργούν και άλλε ωραίε εισοδήματο, όπω στο Game of Money. Και απλά η κοινότητα δεν γίνεται, δεν ξεκινάω από το να, να πάρω χρήματα από τον κόσμο. Δηλαδή, πάρα πολύ ξεκινάνε λάθο στην προσωπική μου οπτική του τι μπορούμε να φτιάξουμε εκεί πέρα έξω για να πουλήσουμε τα πρώτα και μα. Αν ξεκινά με αυτό, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα πα άκλαφο, μπορεί να κάνει. Να έχει πάρα πολλού ακολούθου και να μην πουλά τίποτα γιατί δεν προσφέρει ουσιαστική αξία. Πιάνουν τη δόνηση οι άνθρωποι εκεί. Φαίνεται αυτό κάνει κρά και το ξέρει και το ξέρουν. Και και κυκλοφορεί για να γίνουμε σε αληθινή κοινότητα χρειάζεται πάρα πάρα πολύ χρόνο σε άλλα επίπεδα. Σε εμά μπορεί να είναι εύκολα τα βίντεο, εύκολα στη λογική. Έχει κάνει η Μαρίνα μια εκπληκτική προεργασία που παίρνει χρόνο στο τι θέλει να ρωτήσει, τι θέλουμε να κάνουμε. Και τι θέλει η κοινότητα ν, να ν, ακούσει. Ναι. Η ευκολία είναι ότι βγαίνουν αβίαστα γρήγορα κατευθείαν και γίνεται ένα αλφα μοντάζ και βγαίνουν, άρα βγαίνουν ότι αφιερώνουμε άπειρε εργατόρε εκεί. <που οι... που αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Έτσι. Ναι, Στην ναι. κάθε πλατφόρμα μπορεί να μάθει να το κάνει γρήγορα, εύκολα και απλά. Γιατί... Αυτό που θέλει χρόνο και δεν γίνεται να γίνει ούτε να στο κάνει κάποιο, κάποιος τρίτος και τα λοιπά είναι να απαντά στα μηνύματα των ανθρώπων. Εντάξει, τα σχόλια είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν είμαι με παρούσε εδώ, σε ποια και πού. Να απαντά στα μηνύματα των ανθρώπων και να είσαι πραγματικά αυτό όταν θα σε δουν από κοντά. Mm. Γιατί είναι άλλο να το εκπέμπεις mm. εσύ ωραία και άνετα στα social media και είναι άλλο mm. όταν πλέον ο άνθρωπος αυτό θα, θα σε δει σε ένα σεμινάριο, σε μια ομιλία δωρεάν κάπου αλλού, στον δρόμο μπορεί να σε δει και να σε χαιρετήσει, να έχεις μια τελείως διαφορετική mm. ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό να είσαι αυτό ναι, ναι, που ναι. δείχνει. Στο, στο, στο δικό μα το κομμάτι, εντάξει, το ξέρει ότι είναι αυθεντικό και ναι, το, βιώνουμε, το, το βιώνουμε και έξω γιατί... Ξέναμε πάρα πολλού ανθρώπου. Έχω δώσει και το, το έναυσμα να έρθουν. Θέλω να του γνωρίσω. Και εντάξει, τώρα έχει πλάκα. Είναι από τι κούνιε τα παιδιά που θα παίζουμε και θα είναι ο άλλο μπαμπά ή η μαμά. Α, εσύ είσαι ο... ο, Τάδε. Και η κοινή συνισταμένη είναι εντάξει, ότι κάτι σε νιώθουν δικό του άνθρωπο γιατί όταν άλλο έχει δει χίλια βίντεο. Θα είσαι... να σου πει το πρόβλημά του, αν είσαι ακολουθό. Ναι, και σε νιώθει έτσι. Αλλά η κοινή είναι εσύ. Τελικά είσαι όπως φαίνεσαι. Μπράβο. Για και αυτό, επειδή το ξεκίνησε από το βραβείο και τα λοιπά, που και η μικρή σημασία είναι τελικά, γιατί η επιβράβευση είναι ότι όλη αυτή η κοινότητα δεν, δεν μεταφράζεται, δηλαδή έτσι. ούτε σε χρήματα, ούτε σε βραβείο, ούτε σε τίποτα. Είναι ακριβώ αυτό. Η επιτυχία αυτού είναι ότι αυτό που α, δείχνει, αυτό είναι. Στο τέλο τη μέρα, έτσι. Και στο personal branding, η στρατηγική σου είναι. Τι σου ταιριάζει περισσότερο. Είπαμε άλλοι γράφουν, άλλοι να καλύπτουν τα βίντεο, άλλοι να φτιάχνουν εικόνες. Αν είναι το κομμάτι του βίντεο που είναι το πιο trend αυτή την περίοδο για πάρα πολλού λόγου, ε, δεν έχει σημασία και η πλατφόρμα. Εντάξει, τώρα για μα έτυχε να είναι το TikTok που η δομή του μα ευνόησε για να πάει εκεί. Και αυτό συμπαρέσαι και το YouTube και τα υπόλοιπα. Ε, πάρα... Ήταν και στο Wave τότε εμεί, όταν το ξεκινήσαμε. Αλλά δεν έχει σημασία η πλατφόρμα, διότι το TikTok δεν υπάρχει μεθαύριο. Τώρα συζητά να το κλείσουν. Δεν θα κλείσει, αλλά μπορεί και να κλείσει ή μπορεί να μείνει εσύ εκεί πέρα μέσα. Να σε μπανάρουν, ξέρω εγώ, να πει ε. κάτι να, να μην έχει. Φτάσαμε πολύ κοντά. Μέσα τέσσερι μήνε κόκκινοι. Πάρα ναι. πολύ κοντά φτάσαμε. Ε, Χωρί να έχουμε κάνει και κάτι δηλαδή. Τουλάχιστον δηλαδή, το ευχαριστηθούμε. Να πούμε Ούτε ότι... καν παρατρίχα, πολλέ τρίχε. <laughs> ναι. Να πει ότι έκανα κάτι εντυπωσιακό με κίνδυνο να με πετάξουν έξω. Το ευχαριστηθώ, ρε φίλε. Με πετάξανε γιατί πήγα ενά... πάμε να στο σύστημα, αλλά όχι στο δικό του σύστημα. Πολύ. Να του ευχαριστηθώ. Εκεί ήμασταν κοντά. Η ουσία είναι ότι αν έχει δημιουργεί μια κοινότητα ανθρώπων θα σε βρει και σε όποια άλλη πλατφόρμα και να μην υπάρχει αυτή ή να μην είσαι να μην υπάρχει, πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Ταυτόχρονα θέλει και μία διασπορά, γι' αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει και τη Viber κοινότητα. Δηλαδή στο Viber, και αυτό μπορείτε να μπείτε, είναι στο Alex Vandoros Telecom Cafetos 365, θα σας κάνει redirection εκεί, βέβαια δηλαδή το βρείτε ψάχνουμε στο Viber χήμα. Η λογική ήταν πιο άμεση η επίδραση, τι έχει να κάνει με με το κινητό κινητό, γιατί μπορεί να μην έχει ειδοποιήσει το TikTok και στα υπόλοιπα σου έχω μάθει. Αλλά στο Viber επειδή έχει και γκρουπάκια με την εργασία σου, με του φίλου σου, μπαίνει πιο συχνά. Ε, και είναι και ένα μέσο που δεν μπορούν να σε κλείσουν. Δεν έχει, δεν έχει του περιορισμού που έχουν τα, τα υπόλοιπα social. Απλά είσαι μαζί με τα κινητά των ανθρώπων. Ό,τι και να είναι, επειδή όλα σήμερα είναι αύριο μπορεί να μην είναι να μένει τελικά mm. το αποτύπωμα της κοινότητα είναι κλείσω δεν κλείσω αύριο στην πλατφόρμα mm. τη συγκεκριμένη είναι πολύ μεγαλύτερο κατά λίγη. Έτσι ακριβώς. Για όλο αυτό λοιπόν και επειδή έχει να κάνει εντάξει οκ okay, πώ πώς κάνω μια τι σημαίνει στρατηγική, τι σημαίνει personal branding τι σημαίνει αξιόμενο εξω... μια πλατφόρμα για να αναπτυχθώ και να κάνω και κοινότητα εκεί πέρα μέσα. Έχουμε φτιάξει με τη Μαρίνα, είναι υπό την, υπο... υπό την του Game of Money αυτό, γιατί αφορά το TikTok που ουσιαστικά είναι δεν το starter για mass ας πούμε. Ναι, Ποτέ... και δεν είναι το Game of Money. Βέβαια το αστείο στο TikTok είναι ότι έγινα γνωστά τα βίντεο για τα χρηματοοικονομικά και έχουμε το brand είναι εκεί, εκεί δεν αλλάζει. Το σκέι, εντάξει, τώρα ναι, ναι. τι να, το χρήμα είναι. Έχ, έχουμε δοκιμάσει ποικιλό τρόπο να, να το, γυρίσουμε στα άλλα κομμάτια. No. Λέω και εδώ, το λέω σε πάρα πολλά επεισόδια κτλ. Τι δεν είμαι, γιατί στο TikTok πιο πολύ πιστεύω ότι δεν είμαι λογιστή. Πε τρία πράγματα που δεν είσαι. Δεν είμαι χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Ε, δεν είμαι σύμβουλο επιχειρήσεων. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν είμαι αυτό κατά βάση. Ε, δεν είμαι αυτό που θα σου πει πώ γρήγορα. Δεν θα σου πω ποιο επόμενο. Σούπερ κρυπτονόμισμα και όλα αυτά. Και είναι και το λιγότερο από τα κομμάτια που κάνω, τέλο πάντων. Ε... Δεν είμαι αυτό που θα σου γαϊδέψει τα αυτιά. Το <laughs> μόνο σίγουρο. σίγουρο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα. πώ το λέμε Pocket Masterclass. Με αφορμή το TikTok, το πώ πήγαμε από το 1 στου 100.000 έναν χρόνο και όλη την, την οτροπία από πίσω που εφαρμόζεται σε όποια πλατφόρμα θέλει αντίστοιχα. Αυτό είναι πάνω στο TikTok γιατί είναι το trend τώρα. Αλλά δεν μιλάμε προφανώ μόνο. Είναι βασικέ αρχέ που εφαρμόζονται παντού. Ναι. Ε, τι, τι, άλλο έχουμε εκεί πέρα μέσα. Καλά, εκεί θα πάρουν μια καλή πρώτη γεύση, ε. γιατί επειδή το TikTok πολύ γρήγορα μπορείς να μπρανταριστεί, ας πούμε, αν ξέρει ποιο είσαι και η αξία σου και το κάνεις με αυτοπεποίθηση και αυθεντικότητα και συνέπεια, ε, να πάρουν έτσι ένα πολύ γρήγορο how-to εισαγωγής. Που δεν είναι απαραίτητο ότι γίνεται μόνο στο TikTok αυτό, έτσι. Αυτό αν δεν μπορείς να το εκπροσωπείς και γενικά στη ζωή σου, άκλα αυτό θα πάει. Ε, οπότε θα έχουν μία πρώτη γεύση, ας πούμε, στο Masterclass. Έτσι. Ε, για να μπεις εκεί είναι tiktokstrategy.gr ή στα link από κάτω όπου το βλέπεις το ακούς το βίντεο αυτό για να σε, σε πάει κατευθείαν. Συνειδητά και το είπα ήδη στο επεισόδιο αυτό μέσα το λόγο ε, δεν το έχουμε δωρεάν. Καλά, τζάμπα το έχουμε, αλλά όχι δωρεάν. Τζάμπα είναι ότι είναι εκπληκτικά φθηνό. Αυτό θα το χρεώναμε γύρω στα 50 ευρώ βάσει τιμή αγορά. Το έχουμε 5 ευρώ απλά για να το δουν αυτοί που πραγματικά θέλουν να το δουν και να τιμήσουν αυτή την ώρα που θα αφιερώσουν εκεί. είναι ένα τρόπο, το έχω δοκιμάσει κατά περίοδο και πραγματικά λειτουργεί. Γιατί δεν μα απασχολεί να μαζέψουμε χίλια email από αυτό. Μα απασχολεί να το δουν 5, 10, 50, 100 άνθρωποι, όσοι θέλουν, να το και παραπάνω, που πραγματικά σκοπεύουν να το κάνουν κάτι. Άρα μπαίνετε στο link αυτό, το παίρνετε, το βλέπετε και φυσικά είμαστε εδώ και όλα τα υπόλοιπα. Δίνουμε. Δεν έχουμε μυστικά, τα λέμε όλα χήμα και δημόσια είναι η αλήθεια. Αυτό λέμε στο άλλο άκρο, τα παραλέμε. Και δεν ξέρω αν μπορούν εδώ οι άνθρωποι που μα ακούν να γράψουν και όλα τι άλλα μυστικά πάνω στο κομμάτι και του marketing και των social media κτλ. Μπορεί να θέλουν να ακουσουν mm -hmm. Μπορούν κάπου να μα το γράψουν αυτό. Να ε μα το στείλουν. Αν το βλέπει κάπου σαν βίντεο, το γράφει στα σχόλια. Γενικά, στο info που είναι το κεντρικό μα email. Ή στα social media, στο Instagram, α ναι, πούμε, ναι, ναι. που είναι και πολύ άμεσο και καθημερινό. Ναι, εντάξει, ναι. τα email ότι στέλνετε, το απαντάμε εντό 7-10 ημερών. Εντάξει, δεν έχουμε κανέναν οργανισμό εδώ ατελείωτο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι είμαστε, αλλά απαντάμε σε όλα ε, σταδιακά. Ε, και όσοι θέλετε παραπάνω κομμάτι συμβουλευτική σε αυτό, κυρίω όσοι έχετε μικρομεσαίε επιχειρήσει ή μεγαλύτερε. Ε, σε φυσικά πρόσωπα, δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερο νόημα σε αυτή τη φάση του αν θα ανοίξω TikTok Instagram, ή Instagram. Είναι ε, λίγο πιο. Οποιοςδήποτε γνωρίζει ποιο είναι και τι πρεσβεύει. Ναι. Mm. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε δημιουργήσει ε, ένα, ένα agency, μια ε, ε, hey. εταιρεία ουσιαστικά η οποία το κάνει. Θα σα πει δύο λόγια γι' αυτό, ολοκληρώνοντα. Ε, τι να πω τώρα γι' αυτό πρακτικά ενώνουμε το κομμάτι της στρατηγικής με το κομμάτι της δημιουργίας. Είναι πολύ σημαντικό να, για να μπορέσει τελικά να δημιουργήσεις να έχεις ένα σχεδιασμό πρώτα φτιάξει. Και για να γίνουν και τα δύο αυτά, χρειάζεται ο... Μας ενδιαφέρει βασικά, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος με τον οποίο θα το κάνουμε μαζί και θα δημιουργήσουμε το τελικό αποτέλεσμα, να ξέρει ποιος είναι, τι έχει να φέρει στην αγορά, τι αξίες πρεσβεύει και να μην είναι ακόμη ένα προϊόν, ακόμα μία υπηρεσία ε, η οποία μέσα στο χάος των τόσων πολλών πληροφοριών θα χαθεί και όλας ε, ε, είναι σπουδαίο να μπορεί να δημιουργήσεις και να σχεδιάσεις και στρατηγικά την επικοινωνία αξιών πλέον δηλαδή να, να μοιραστεί το storytelling από πίσω, τα λέμε και στο masterclass αυτά, mm. αλλά αν το καλοσκεφτείτε και κάνετε έτσι ένα, μια εστίαση όλα τα σπουδαία προϊόντα και σπουδαίες εταιρείε έχουν αξίες, ένα storytelling ε, και κάτι που είναι πολύ πιο μεγάλο από το ίδιο, την ίδια την εταιρεία και το προϊόν τελικά. Mm. Οπότε πάνω εκεί σε αυτό το κομμάτι εμείς μπορούμε να σχεδιάσουμε και τη στρατηγική επικοινωνίας και ε, όλο το σχεδιασμό εικόνας και να, είμαστε και πάρα, να κάνουμε πάρα πολύ ωραία δημιουργικά πράγματα σε μια μεγαλύτερη ομπρέλα και από αυτή των social media. Ε, εντάξει, αυτό νομίζω θα έχω παραλείψει κάτι. Όχι. Walk the talk λέει το agency. Walk the talk. Ναι, να περπατά στον δρόμο είναι αυτό που καλά. Και κάνω αυτό που και... λες, αυτό να είσαι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... και να είσαι και να το κάνεις. Γιατί μπορεί να είσαι και να μην το κάνεις. Και το παιχνίδι όλο είναι στη δράση μέσα. Να περπατάς στο δρόμο και μετά να μιλάς για αυτόν. Ή παράλληλα στον περπατάς εκεί. Επομένως τα ίδια email στο Game of Money, αν θέλετε παραπάνω πληροφορίε για αυτό ή να δούμε αν μπορούμε να, να, να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι ε, με χαρά, να δεχθούμε. Απλά όσο πιο αναλυτικά μπορείτε, το τι χρειάζεστε, το θέλω να με βοηθήσετε, παίρνουμε πάρα πολλά τέτοια, δεν μας λέει κάτι. Ναι, ναι, και να, δείτε, που... να περάσω το δρόμο να κάνω ό,τι δεν θέλω να, να πουλάω παραπάνω. Ούτε αυτό μα λέει κάτι. Όλοι το θέλουν αυτό. Και εμεί το θέλουμε αυτό. Να περάσω τον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και ο λόγο που παίρνουμε τώρα πούμε, με μερικά λεπτά για να το πούμε είναι γι' αυτό ακριβώ. Γιατί όταν λαμβάνουμε έτσι ένα μπερδεμένο και χαοτικό μήνυμα, δεν μπορούμε mm. και εμεί να καταλάβουμε πώ μπορούμε να. και να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε πρακτικά την, την κατάσταση εκεί. Αυτό οπότε. Ται... Τέλεια. Σήμερα που μιλήσαμε, πώ μπορώ στρατηγικά να κάνω personal branding και κυρίως να κάνω μια κοινότητα μέσα από αυτό και ουσιαστικά αυτή η κοινότητα των ανθρώπων που μένει, που πάει μαζί ό,τι και να κάνεις μελλοντικά έχεις να το επικοινωνήσει. χρειάζεται να αυθεντικός, να είσαι Να είσαι κοινωνικός, γιατί η κοινότητα έχει και με το κομμάτι κοινωνικοποίηση ναι. κοινωνικοποίησης ναι. μέσα. Είναι να επιλέξεις να γίνεις. Προσωπικά δεν είμαι. Ξέρω ότι δεν το δείχνω εκεί πέρα έξω, η ψυχούλα μου το ξέρει. Άρα να επιλέξεις να γίνεις. Είναι ένα τίμημα στο ταξίδι αυτό, αν θες να έχεις παραπάνω επιρροή. Και να βοηθήσει ανθρώπου, να αφιερώ τον χρόνο που χρειάζεται. Ε, απαντάω κάθε μέρα ή αν διαστήματα εκατοντάδε προσωπικά μηνύματα στον καθένα, σε αυτό που γράφει προσωπικά. Και θα συνεχίσω να το κάνω στο βαθμό που αντέχετε χρονικά και ψυχολογικά, γιατί έτσι είναι κάνουμε και κάνω μόνο ε... τα μήνυματα. γιατί τα μηνύματα τα έχει αναφέρει και πολλέ φορέ. Γρήγορο είναι αυτό τώρα. Εγώ σε έχω δει και όταν κάνουμε τα σεμινάρια και τα πάντα όλα, που οι άνθρωποι επειδή ακριβώ αισθάνονται κοντά του, θα έρθουν να σου πούνε το, το θέμα που Μπορεί να σκέφτονται το χρηματοοικονομικό ή οτιδήποτε. Θα δώσει χρόνο να mm. πεις πει εκεί και να σταθεί δίπλα, α πούμε. Που π, 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 πολύ mm. και mm. περισσότερο και πιο βαθύ από το να απαντήσει ένα μήνυμα. 100%. Mm. σας προσκαλούμε στο ταξίδι αυτό. tiktokstrategy.gr ε, το Pocket Masterclass πάνω εκεί και στο Game of Money το email info.gameofmoney.gr ε, αν θέλετε να μάθετε κάτι περισσότερο και για το κομμάτι αν μπορούμε να βοηθήσουμε ή τι θέλετε να μάθετε γενικά περισσότερο για να δούμε αν μπορούμε να το δώσουμε σαν, σαν, υλικό μέσα από όλο αυτό που κάνουμε με μεγάλη μας χαρά. Τέλεια. Να μοιράζεστε τη φωνή σας εκεί έξω. Τέλεια. Και όσοι τη μοιράζεστε γίνεται και πιο ισχυρή, ισχυρή και όμορφη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά. Γεια σας. Μάθε το παιχνίδι του χρήματο.